Κυρίε και κύριοι, καταιγιστικέ ήταν οι αγορεύσει των εισαγγελέων στο κλείσιμο τη δίκη του Άκη Τσοχατζόπουλου. Εν μέσω χειροκροτημάτων, ο εισαγγελέα Παναγιώτη Παναγιοτόπουλο πρότεινε να εγκλειστεί ο πρώην υπουργό διαβίου στη φυλακή και ευχήθηκε αυτή να είναι η απόφαση του δικαστηρίου. Σε μία τοποθέτηση με έντονο πολιτικό χρώμα, ο κύριος Παναγιοτόπουλο είπε μεταξύ άλλων ότι ο Άκη Τσοχατζόπουλο συμπεριφέρθηκε σαν εγκληματία του Λευκού Κολάρου και υποστήριξε ότι έχει διαπράξει βαρύτατα εγκλήματα ατιμοτικά σε βάρο του ελληνικού λαού και τη ελληνική πολιτεία. Σημείωσε επίση ενδεικτικά ότι μέσα σε μόλι 1,5 μήνα, την περίοδο που ήταν εν ενεργεία υπουργό άμυνα, αγόρασε ακίνητα αξία σχεδόν 2 δισεκατομμυρίων δραχμών και διαρωτήθηκε. Και πόθεν όλο αυτό ο πακτολό των χρημάτων. Νωρίτερα, η εισαγγελέα Γεωργία Διλίνη είχε προτείνει την ενοχή του πρώην Υπουργού και άλλων 16 συγκατηγορουμένων του, ζητώντα την απαλλαγή μόνο σε δύο εκ των κατηγορουμένων. Περισσότερε πληροφορίε για τι αγορεύσει φωτιά των δύο εισαγγελέων θα μα δώσει αμέσω μετά η Ιωάννα Μάνδρου. Μαζί μα θα είναι και ο Αλέξη Παπαχελά. Με την πρόταση ο Άκη Τσοχατζόπουλο να εγκλειστεί διαβίου στη φυλακή και την ευχή αυτή να είναι η απόφαση του δικαστηρίου, έκλεισε την αγόρευσή του ο εισαγγελέα Παναγιώτη Παναγιώτοπουλο με το ακροατήριο να ξεσπά χειροκροτήματα και τον Άκη Τσοχατζόπουλο να αντιδρά. Ο Άκη Τσοχατζόπουλο ήταν η πηγή του κακού. Οι δράσει όλων των συγκατηγορούμενών του αφορούν τον πρώην Υπουργό. Ψεύδεστε ασύστολα. Πώ τολμάτε να τα λέτε αυτά. Είναι ανυπόστατε κατηγορίε. Μέσα σε 1,5 μήνα, ενώ ήσασταν εν ενεργία Υπουργό Άμυνα, ξοδέψατε μέσω τη. Τορκάσο σχεδόν δύο δι σε αγορέ ακινήτων. Είναι τα χρήματα αυτά από την υπουργική σα αποζημίωση. Σύμφωνα με του εισαγγελεί, τα χρήματα που έχουν βρεθεί είναι ελάχιστα μπροστά στο παράνομο χρήμα που εισέπραξε ο Άκη Τσοχατζόπουλο και δεν έχει ακόμα εντοπιστεί. Αποδείχθηκε πλήρω ότι ο Άκη Τσοχατζόπουλο διέπραξε αυτά που τον κατηγορούν. Οι αποδείξει είναι συντριπτικέ. Πήρε τόσε μίζε που ούτε καν ο ίδιο δεν μπορεί να υπολογίσει το ύψο του. Σε επιταγέ, σε μετρητά, σε βαλίτσε, σε τσάντε, από λογαριασμό σε λογαριασμό, χέρι με χέρι. Η εισαγγελέα απάντησε σε όλα τα επιχειρήματα του Θεοδωράκη Τσοχατζόπουλου, κυρίω στην άποψή του πω είναι θύμα συνωμοσία πολιτικών και δικαστικών κύκλων. Είναι δικαίωμα του καθενό να αρνηθεί την κατηγορία. Όμω εδώ που οι αποδείξει βοούν σε βάρο του, η στάση του κυρίου Τσοχατζόπουλου είναι προκλητική. Βάλει εναντίον ενό δικαστηρίου που όλα τα μέλη του ανήκουν στη γενιά τη μεταπολίτευση. Ο παραλίγο πρωθυπουργό επέδειξε αλαζονία και περιφρόνηση στου θεσμού. Όλα είναι σύμπτωση, αν είναι δυνατόν. Θέλετε να μα πείσετε ότι είστε ο αλχημιστή του Παόλο Κοέλιο, ότι δηλαδή όλο το σύμπαν συνομοτεί εναντίον σα. Όχι όλο το σύμπαν, κάποιοι. Κανένα δεν συνομωτεί εναντίον σα. Δικέ σα πράξει συνομωτούν εναντίον σα. Όπω χαρακτηριστικά τόνισε ο Ισαγγελέα, ο πρώην Υπουργό διέπραξε ύβρι με την αρχαιοελληνική έννοια, ενώ χαρακτήρισε τη δίκη ποινική και όχι πολιτική. Αυτά που λέτε περί πολιτική δίκη είναι απλά ιδεολογήματα. Είστε εδώ γιατί έχετε διαπράξει έγκλημα ιδιαίτερα βαρύ, έγκλημα ατιμωτικό, έγκλημα σε βάρο του ελληνικού λαού. Στόχο τη επίκληση των μελών του Κισαία είναι η διάχυση τη ευθύνη του. Εκμεταλλεύεται το συνέστημα του λαού ότι όλοι τα παίρνουν για να πει ότι αυτό είναι αδικημένο. Η πρόταση τη Ισαγγελέω ήταν να κηρυχθούν ένοχοι οι 17 από του 19 συνολικά κατηγορούμενου, απαλλάσσοντα μόνο τον Κύπριο δικηγόρο Σπύρο Χατζη Νικολάου και τον επιχειρηματία Παντελή Ζαχαριάδη. Ο Άκη Τσογατζόπουλο δεν μπορούσε να τα κάνει όλα αυτά μόνο του. Χρειαζόταν άτομα τη απόλυτη εμπιστοσύνη του. Λογιστέ, δικηγόρου, μέλη τη οικογένειά του. Δια τη ομάδα αυτή και μέσω του δεδαλώδου δικτύου των Οφσόρ ξέπλαινε το μαύρο χρήμα. Χαρακτηριστική ήταν η αναφορά του Ισαγγελέα για τη Βίκη Σταμάτη. Η Βίκη Σταμάτη δαπάνησε εξωφρενικά ποσά για να υπερπολιτελή βίο με τον σύζυγό τη που δεν συνάδουν με τα εισοδήματά του. Δεν αντέχει στην κοινή λογική ο ισχυρισμό ότι ποτέ δεν αναρωτήθηκε για την πηγή του πακτολού των χρημάτων. Η στα Σταμάτη είχε κατά του εισαγγελεί απόλυτη γνώση τη παράνομη προέλευση των χρημάτων. Πάμε τώρα στην Ιωάννα Μάνδρου. Η Ιωάννα ήταν σαρωτικές, ήταν κατηγιστικέ οι αγορεύσει των δύο εισαγγελέων. Πολύ σκληρέ και απαξιωτικέ εκφράσει ακούσαμε και σήμερα για το πρόσφατο έκτσο Χατζόπουλου. Δέχθηκε σφυροκόπημα ο πρώην υπουργός, και από του δύο εισαγγελεί οι οποίοι έβαλαν ευθέω κατά τη πολιτική του υπόσταση, μίλησαν με πολύ απαξιωτικό τρόπο για τη συμπεριφορά του. Είναι χαρακτηριστική η φράση τη κυρία Αδηλίνη που είπε ότι ο παραλίγων πρωθυπουργό τη Ελλάδα επέδειξε αλαζονία και περιφρόνηση στου θεσμού. Ενώ ο κύριο Παναγιοτόπουλο, αναφερόμενο στον πρώην Υπουργό, είπε ότι καταπάτησε τον όρκο που έδωσε ω πολιτικό να τηρεί το Σύνταγμα και να υπερασπίζεται το δημόσιο συμφέρον. Δεν είναι τυχαία ε, σία η, η, η αναφορά του κυρίου Παναγιωτόπουλου που ξεκίνησε την αγόρευσή του παραθέτοντας απόσπασμα της εισαγγελική αγόρευσης στη δίκη των προτετίων του Απριλιανού πράξη κοπήματος όπου ο τότε Εισαγγελέα, απευθυνόμενος τους κατηγορουμένους είχε πει ότι κατέλησαν τη δημοκρατία το δημοκρατικό πολίτευμα και περιφρόνησαν τον άνθρωπο. Είχε έντονο πολιτικό χρώμα η αγόρευση τόσο του κυρίου Παναγιωτόπουλου όσο και τη κυρία Αδηλίνη. Ούτω ή άλλω είναι μια δίκη με έντονη πολιτική διάσταση. Ωστόσο, είδαμε σήμερα τον αναπληρωτή εισαγγελέα, τον κύριο Παναγιωτόπουλο, να ξεκαθαρίζει ή να αιτιολογεί για ποιο λόγο αυτή η δίκη δεν είναι πολιτική. Ναι, ξεκαθάρισε ότι δεν είναι πολιτική, είπε ότι αυτή η δίκη δεν είναι πολιτική, δεν είναι πολιτικά τα κακουργήματα και αναστρεφόμενος προς τον κύριο Τσοχαντζόπουλο του είπε πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι εδώ βρίσκεστε διότι διαπράξατε βαρύτατα εγκλήματα ατιμοτικά σε βάρος της ελληνικής πολιτείας και σε βάρος του ελληνικού λαού. Ενώ το ίδιο επικριτική ήταν και η τακτική εισαγγελέα η κυρία Αδηλίνη, η οποία ε, 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 με σειρά επιχειρημάτων θεώρησε και χαρακτήρισε φλήνα φήματα τα και του πρώην Υπουργού χαρακτήρισε προκλητική τη στάση του στη δίκη και είπε ότι επιχείρησε να κάνει διάχυση ευθυνών και να πει στο δικαστήριο ότι όλοι τα παίρνουν. Η εισαγγελέα σε αυτό το σημείο υπήρξε ιδιαίτερα σκληρή αναφερομενο στον στο πρόεδρο του δικαστήριου είπε ότι κύριε πρόεδρε δεν τα παίρνουν όλοι mm -hmm. υπάρχουν και έντιμοι πολιτικοί και αν κάποιοι οι οποίοι παρέβησαν το καθήκον τους και διαφύγουν και δεν βρεθούν ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης, αυτό δεν σημαίνει ότι αυτός που είναι στο εδόλιο, δείχνοντα τον Άκη Τσοχατζόπουλο, αδικείται για να καταλήξει η εισαγγελέα με τη φράση «Ισότητα στην παρανομία» Δεν υπάρχει. Με αφορμή πάντω στη δίκη Τσοχατζόπουλου, οι δύο εισαγγελεί έστειλαν και πολιτικά μηνύματα. Ή να το πω διαφορετικά, Ιωάννα, έστειλαν μηνύματα στο πολιτικό σύστημα. Βεβαίω και πρώτη η κυρία Διλίνη, η οποία απευθύνθηκε στην πολιτεία και είπε ότι πρέπει να δείξει συνέπεια και συνέχεια στην προσπάθεια που αρχίζει να καταβάλει η πολιτεία για αυτοκάθαρση του πολιτικού συστήματο, για να μην είναι, όπω είπε η Δίκη Τσοχατζόπουλου, ε, φωτοβολίδα στην προσπάθεια <Κι> αυτή. Και πρέπει να πω βέβαια ότι ο κύριο Παναγετόπουλο από την πλευρά του ξεκαθάρισε το ρόλο τη δικαιοσύνη σε αυτή την προσπάθεια, mm -hmm. λέγοντα ότι η ελληνική δικαιοσύνη πρέπει να ρίξει βαρύ τον πέλεκι σε όσου αποδειχθεί στο μέλλον ότι έκλεψαν, πλούτησαν ή mm -hmm. ασέλγησαν κατά τη δημοκρατία. Όπω είπε, για τη θέση που του εμπιστεύτηκε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ιωάννα. Να καλησπερίσω εδώ, κυρίε και κύριοι, τον διευθυντή τη καθημερινή, τον Αλέξη Παπαχελά. Σε μια Ελλάδα, Αλέξη που εμορραγεί από τη διαφθορά, μόλι το 2013 βρισκόμαστε ένα βήμα πριν δούμε έναν πολιτικό να καταδικάζεται. Ε, υπήρξαν μηνύματα και θα ήθελα και από τη δική σου πλευρά την αποκωδικοποίηση αυτών των μηνυμάτων με αφορμή την εξέλιξη τελικά της δίκης του Χατζόπουλου. Και νομίζω ότι ο, ο κόσμος περιμένει αυτή την, ε, τη δίκη. Περίμενε βέβαια και μερικέ άλλε απαντήσει. Γιατί πρέπει να πούμε ότι πέρα από τον κύριο Τσαχατζόπουλο υπάρχει ένα πελώριο, ε, ε, αν θε ερωτηματικό, στα μυαλά του κόσμου. Και γι' αυτό και ο κόσμο είναι πάρα πολύ θυμωμένο και με το πολιτικό και με το δημοσιογραφικό σύστημα. Διότι, αν θέλει, όλοι ανεχθήκαμε ειτώσει, τα φαινόμενα τύπου του Τσοχατζόπουλου για πάρα πολλά χρόνια. Να πούμε δηλαδή ότι ο κ. Ζωχατζόπουλο, όπω είπε η κυρία Σεγκελεύ, για δύο ή τρει ψήφου, αν θυμάμαι καλά, δεν βγήκε πρωθυπουργό. Mm -hmm. Ένα άνθρωπο, ο οποίο ήταν ένα πανίσχυρο αντιπρόεδρο για ένα μεγάλο διάστημα. Mm -hmm. Να αναρωτηθούμε ποιοι του έδιναν τι μίζε, γιατί είναι ένα κρίσιμο ερώτημα το οποίο δεν έχει απαντηθεί. Προφανώ ήταν γερμανικέ εταιρείε, άλλε αμερικάνικέ εταιρείε όπλων και ρωσικέ βεβαίω, οι οποίε έδιναν τι μίζε. Πώ δινόντουσαν αυτέ, τι ρόλο παίζαν διάφοροι α, ενδιάμεσοι οι οποίοι καθάριζαν αυτά τα χρήματα. Αυτά δεν έχουν φανεί ακόμα στην πλειοψηφία. Και στη, γνώριζαν και υποψιάζονταν και δεν μίλησαν όλη αυτή την και, περίοδο. Και βεβαίω υπάρχει και μια μεγάλη θέση στη δημοσιογραφική ευθύνη, γιατί όλα αυτά τα πράγματα γινόντουσαν μπροστά στα μάτια μα και ένα πολύ μεγάλο διάστημα δεν τα ψάχναμε. σω γιατί είχαμε άλλα καλύτερα θέματα, το lifestyle, δεν ξέρω τι άλλο εδώ να ασχοληθούμε. Εμένα αυτό τουλάχιστον που με, μου δίνει κάποια ικανοποίηση είναι ότι επιτέλου κάποιοι άνθρωποι έκαναν τη δουλειά του. Κάποιοι δημοσιογράφοι, και όχι από του καλά αμοιβόμενου, να το πω έτσι. Κάνουν τη δουλειά του και έδεσαν το σπίτι του κ. Τσοχατζόπουλου στη Ιωνισή Ευρωπαγή του με μια offshore και συνέχεια με εκείνον, γιατί έτσι ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Στη συνέχεια, κάποιοι ανακριτέ από αυτού οι οποίοι δουλεύουν σε τρόγλε, να το πω έτσι, σε μερικά γραφεία και χρησιμοποιούν καρμπών αντί να έχουν κομπιούτερ και όλα τα υπόλοιπα τα οποία χρειάζονται, έδεσαν την υπόθεση και το κάνανε με τη δική του δουλειά και με τη δική του προσπάθεια. Και τελικώ βεβαίω έχουμε και κάποιου εισαγγελεί οι οποίοι με έναν τρόπο απηχούν αυτό το, το, το αίσθημα εντό του κόσμου ε, για την απόδοση δικαιοσύνης Θεωρώ ότι όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Βεβαίω, για μένα είναι μόνο η αρχή, υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία αυτό πρέπει να. Θα ήθελα να, να σε ρωτήσω αν πιστεύει ότι η ιστορική αυτή δίκη, ε, διότι περί αυτού πρόκειται, σηματοδοτεί και το πέρασμα σε μια νέα εποχή, αν σηματοδοτεί δηλαδή το τέλο τη ε, ή, εν πάση περιπτώσει, μια αλλαγή συμπεριφορά σε όσου σκεφτούν ή αυτή τη στιγμή το πράττουν και βάζουν το χέρι στο μέλι. Κοιτάξτε, για να τα λένε τα πράγματα καθαρά, αυτό έχει ήδη συμβεί στην πράξη. Υπήρχε μια μεγάλη περίοδο, σε πασετέ, μια μεγάλη εποχή, ο οποίο ήταν ισχυρό, επώνυμο ή οτιδήποτε άλλο, την έβγαζε καθαρή ό,τι και να έκανε. Τώρα ενδεχομένω να έχουμε πάει και στο άλλο άκρο. Δηλαδή, όταν είσαι επώνυμο, δεν υπάρχει το τεκμήριο τη αθόρμανση, γιατί πρέπει να την πληρώσει και γιατί η αρένα θέλει, θέλει αίμα. Έχουμε περάσει λοιπόν σε μια άλλη εποχή. Ο κ. Ωγατζόμπουλο ήταν η πρώτη πράξη αυτή τη μεταβατική ε, περίοδου. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σαφέ πια. Ότι δεν υπάρχει ασυλία α, για ανθρώπου οι οποίοι είναι στην πολιτική ή σε άλλε θέσει απέναντι, απέναντι στον νόμο. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Βέβαια, να πούμε εδώ ότι αν ο κ. Ζαχατζόπλο την πλήρωσε περισσότερο από άλλου, γιατί δεν ήταν μόνο του ούτε στι μίζε, ούτε στα υπόλοιπα τα οποία γινόντουσαν. Και ότι ή... προφανώ ο μοναδικό πολιτικό που έχει εμπλακεί ε, σε υποθέσεις Όχι, για το όνομα του Θεού. Υπάρχουν έχουν εμπλακεί και ακόμα Ακριβώς. δεν ξέρουμε πού βρίσκεται η υπόθεση. Όμω ο κ. κατά τη γνώμη μου, επειδή. Έχαμε κάνει και μια συνέντευξη με τον Τάσο τον Τέλογλου μαζί. Θα παρακολουθούμε του. και τα πλάνα ε. εδώ. Αυτό το οποίο σου έκανε Πώς εντύπωση είναι, είναι αυτό το, αθές, αρχαίο δράμα. Δηλαδή αυτή, η Ήβρη. Προφανώ ήταν ένα άνθρωπο ο οποίο είχε τόση δύναμη, τόση ασυλία που κάποια στιγμή μέθησε από αυτό. Και γιατί ουσιαστικά πιάστηκε ο κ. Γιατί ξέφυγε ο τρόπο ζωή του. Θυμόμαστε όλοι τα περίφημα mm -hmm. εκείνα με το, με το Ζορ Σέγκ, τα βαφτίσια ή το γάμο, δεν θυμάμαι τόσο πάνω τι ήταν. Το σπίτι τη Ιωρισία Ροπαγή του. Δεν πρόσεχε απλά, δεν πρόσεχε και προκάλεσε. Και γι' αυτό τελικά ήταν αν θε και ο αδύναμος ο εύκολο κρίκος σε σχέση με άλλους οι οποίοι προφανώς τα έχουν κρύψει κάπου πολύ καλύτερα ή τουλάχιστον δεν τα επιδεικνύουν για να μην προκαλούν την κοινωνία. Μάλιστα, αρχές Οκτωβρίου θα μάθουμε και ποιε θα είναι οι ποινέ ε, για όλους τους κατηγορούμενους που κρίθηκαν ένοχοι. Αλέξη Παπαχελά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.